Thank you for coming today. I would like to start off with a very special announcement today. It is Mr. Sindelivi's birthday. Happy birthday, Mr. Sindelivi. Thank you. Birthday and papus again. Και παππούς χτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας, καθώς σήμερα είναι τα γενέθλια του κύριου Σεντελίδη και μάλιστα όπως μάθαμε πριν από λίγο έγινε και παππούς μόλις χθες για τρίτη φορά. We have come a very long way in a very short time. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλο δρόμο σε ένα πολύ μικρό χρονικό, σε μια πολύ μικρή χρονική περίοδο. I'm very happy to announce the contract renewal of our coach Nikos Papadopoulos to June 2017. Και είμαι πολύ χαρούμενος επειδή θα ανακοινώσω, επειδή σας ανακοινώνω την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή μας κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου μέχρι τον Ιούνιο του 2017. I've had the opportunity to get to know Nico as both the coach and the man. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Νίκο τόσο σαν προπονητή όσο και σαν άνθρωπο. Nico demonstrates daily those values and talents that are key at the center of Ηρακλής belief system. Ο Νίκος εκφράζει καθημερινά τις αξίες και τα ταλέντα τα οποία είναι στο κέντρο της, του αξιακού συστήματος του Ηρακλή. I would like to talk a little about his qualities. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ποιότητά του ως άνθρωπο. We spent about 2 hours talking about his renewal and maybe we talked for 2 minutes on his actual contract. Συζητήσαμε για 2 ώρες συνολικά για την ανανέωση του συμβολαίου του και τελικά μιλήσαμε ουσιαστικά για το συμβόλαιό του μόλις 2 λεπτά. He spoke about supporting his staff. Μίλησε για την υποστήριξη της ομάδας του, των ανθρώπων, του τεχνικού team. He talked about our players and their renewals. Μίλησε επίσης για τους ποδοσφαιριστές μας και για τις ανανεώσεις που χρειάζεται να γίνουν. He also talked about new training equipment, recovery equipment to make our players stronger. Επίσης μου μίλησε για την απόκτηση καινούριων μηχανημάτων προπόνησης και αποκατάστασης για να μπορέσουν για να βοηθηθεί η ομάδα να γίνει ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο ισχυρή. He also talked about a system to develop and produce our own players in the future, young players. Και επίσης μου μίλησε για ένα σύστημα το οποίο ανάπτυξης για να μπορέσει η ομάδα να έχει στο μέλλον να δημιουργήσει καινούριους παίχτες, νέους ποδοσφαιριστές. What this showed me, he cares about his players and people around him. Αυτό που μου έδειξε ήταν ότι ενδιαφέρεται πολύ για τους παίχτες του και για τους ανθρώπους που είναι γύρω του. He has very high standards. Έχει πολύ υψηλά κριτήρια. And he has very high level of knowledge. Και πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης. For a long time, I've been thinking about our coach. And what I've been looking for people in Ηρακλής, and what I've seen in our coach, is loyalty, hard work, loyalty to Ηρακλής. Για πολύ καιρό έψαχνα τα χαρακτηριστικά που θέλω να έχουν οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα και στον προπονητή μας βλέπω αυτό που θεωρώ το σημαντικότερο, που είναι η αφοσίωση στην ομάδα. A couple of quotes that I really like that others have said in the back where I come from, back home, is what he does for his players. He must run with hope in his heart and dreams in his head, and he gives that to our players.
Κάποιοι προπονητές και φίλοι μου στον Καναδά, αυτό που συζητούσαν, ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μου είπαν, ας πω, ότι θα πρέπει να έχει ένας προπονητής και το οποίο και ο κύριος Παναστάκης θέλει να έχει ένας προπονητής, είναι ότι πρέπει να λειτουργεί με ελπίδα και να έχει όνειρα. Να έχει ελπίδα στην καρδιά του και όνειρα στο μυαλό του. Αυτό είναι κάτι που ο Νίκος το κάνει, το έχει. Right now, what the coach is working on is to make sure the players know that your own worst enemy doesn't live between your ears. Τώρα, αυτό που κάνει ο προπονητής μας είναι ότι δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές του να σκέφτονται ότι ο εχθρός είναι μέσα στο μυαλό τους. Ανάμεσα από τα αυτιά στο μυαλό τους. Between the ears, ανάμεσα στα αυτιά είναι η έκφραση αγγλική που ότι δεν κατοικεί μέσα στο κεφάλι τους. Ένας άνθρωπος, έχω μιλήσει σε πολύ κόσμο, το μη φανάτσα είναι. Εντάξει. Και έχω ακούσει πάρα πολλά καλά πράγματα για τον προπονητή μας. Ένας άνθρωπος που είναι πίσω, που είναι Ηρακλής forever, μου είπε προχθές, μου άρεσε ο προπονητής ο δικός μας να είναι του Ηρακλή ο Άλεξ Φέργκισον. Και είναι young enough. Νέος, είναι αρκετά νέος για να μπορέσει να... That maybe one day that'll happen. Και αυτό μπορεί μια μέρα να γίνει. Έχω μιλήσει σε κόσμο του Καναδά, σε όλη την Ελλάδα, στο κύριο Σαντονέλη, στο Ντουμπάι. Εχθές το βράδυ τηλεφώνησα και λέω στο γιο μου τι μπορώ να πω αύριο. Τι μπορεί να πεις, την αλήθεια. Η αλήθεια είναι... Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για το whole season, έχει βαστίξει την ομάδα μαζί. Number one. Έχει κάνει, η αλήθεια είναι ότι έχει κρατήσει την ομάδα ενωμένη. Η ομάδα έρχεται σε κάθε παιχνίδι να παίξει και τα αφήνει όλα στο γήπεδο. Όχι, τα δίνει, οι ποδοσφαιριστές τα δίνουν όλα σε κάθε παιχνίδι, σε όλες τις αναμετρήσεις, δίνουν το 100% το δυνατοδύναμο τους. Και το τρίτο πράγμα που μου είπε, έχουμε πολλούς νέους και οι νέοι έχουν γίνει καλύτεροι παίκτες. Και αυτό, μερικό από αυτό είναι του προπονητή. Η βελτίωση των νέων ποδοσφαιριστών, ότι έχουν γίνει ποδοσφαιριστές ακόμα καλύτεροι, είναι κάτι το οποίο είναι δουλειά του προπονητή. And one thing I was thinking, Theo, is memories and the memories that we have had this year, they last forever. Και ένα ακόμα πράγμα που σκέφτεται ο κ. Παπαθανασάκης είναι ότι οι αναμνήσεις από τη φετινή χρονιά θα μείνουν για πάντα. And I'm very proud today to announce the signing of our coach. Και είμαι πολύ περήφανος σήμερα για που ανακοινώνω την υπογραφή του νέου συμβολέου του προπονητή μας. Μήπως Νίκο, θα ήθελες να μιλήσει. Τόσο αν θέλω να κάνετε ερωτήσεις στον πρόεδρο. Μπορώ να κάνω τη συνέχεια, γιατί εσύ έχεις και την αποστολή. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, όλους όσους είναι στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι το αυριανό μάτς και όχι τόσο πολύ τη σημερινή μέρα. Είναι κάτι πολύ θετικό για μένα και νομίζω και για την ομάδα όλη, για τους παίκτες. Τους μίλησα πριν και τους είπα ότι αυτοί το καταφέρανε μαζί μου, αυτό που έχω πάρει εγώ σήμερα, και τους ευχαρίστησα. Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι το πιο σημαντικό για μας είναι να τελειώσει η χρονιά με τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Σίγουρα στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Θα έχω πει και στον πρόεδρο ότι θα έχει όλη την οργάνωση της ομάδος στο τέλος της σεζόν όσον αφορά με αυτά που σκέφτομαι και τον προγραμματισμό της νέας σεζόν.
Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά σαν ομάδα, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω εγώ. Σας είπα ότι επειδή υπάρχει παιχνίδι αύριο, αυτό το μόνο πράγμα, αυτό σκέφτομαι, για να κερδίσουμε και το αυριανό παιχνίδι και όταν τελειώσει η κανονική σεζόν να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά στα play-off και εκεί να πάμε και να κατακτήσουμε τον πρώτο στόχο που έχουμε θέσει. Αυτά τα λίγα, ευχαριστώ. Είμαι τυχερός που συνεργάζομαι με έναν πρόεδρο σαν τον κύριο Παπαθανασάκη, γιατί έχει μια άλλη νοοτροπία και νομίζω ότι, επειδή το έχω ξαναπεί, θα ήθελαν και άλλοι προπονητές να συνεργάζονται με τέτοιους ανθρώπους με την νοοτροπία που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν γίνεται να δούμε μια φωτογραφία εδώ, γιατί αυτό το γράφει εσύ. Ναι, στο μπάνερ. Ελάτε λίγο στο κέντρο να έχει. Εσύ λένε ότι δεν γελάω και όσα γελάει. Ακούγομαι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε. Γίνονται οι φωτογραφίες τώρα του κ. Παπαθανασάκη με τον Νίκο Παπαδόπουλο με την είδηση που έχει να κάνει με την ανανέωση συμβολίου μέχρι το 2017 και τώρα θα ακούσουμε τον μεγάλο μέτωπο της ΠΑΕ και τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. Ωραία. Είμαστε δεμένοι πάντα με τα γραφεία του Ηρακλή. Αν θέλετε μία-δύο ερωτήσεις στον προπονητή, γιατί είναι θέμα χρόνου ότι θα φύγει σε λίγα λεπτά, πρέπει να φύγει η αποστολή για την Τζάκινσο, να κάνετε. Και μετά θα απαντήσει ο πρόεδρος σε κάποιες ερωτήσεις, όπως είπαμε. Εντάξει. Ωραία. Ξεκινάμε. Μπορούνε. Είμαστε. Εντάξει. Ωραία. Παναγιώτη. Όχι, για έναν άνθρωπο που προσωπικά τουλάχιστον εγώ πιστεύω κακός τον να αντιμετωπίσουν ή τον έχουν χαρακτηρίσει ως ρούχοι προπονητικά για σαν δηλαδή. Γεγονός ότι αμφισβητηθήκατε το καλοκαίρι με κάποια ρελικά αποτελέσματα που ειδικά προετοιμαστήκατε. Και μετά το χειροκρότημα κάνω τέλος να πούμε ότι θα είναι αυτή η δυνάμη που αποτέλεσε το γεγονός επιδικαίωση για τον κοινό. Και το τρίτο που είπατε θα είναι η συμπέρασμα. Εντάξει, σίγουρα με αισθανόμουν λίγο στην αρχή ότι είμαι αρκετός εκτός από την πίεση. Είχα δούλευα τα τελευταία 6 χρόνια και δεν έχω μείνει και στη Super League στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά η δουλειά του προπονητή είναι αυτή, να ακούει την κριτική και να, μέσα από τη δουλειά του να προσπαθεί να αποδείξει το αντίθετο. Νιώθω μια δικαίωση, αλλά δικαίωση θα νιώθω όταν στο τέλος του τη σεζόν θα έχουμε υλοποιήσει το στόχο μας. Όλα τα άλλα που έχουμε γίνει αρχή είναι μέσα στη δουλειά του προπονητή και αν ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει τη δουλειά του προπονητή δεν μπορεί να τα δείξει αυτά, καλύτερα να μην την κάνει. Πάρε. Κότς, είστε έτοιμος στον 1,5 χρόνο που ολοκληρώνει τη δουλειά της Αθηναϊκής, όπως και ο πρόεδρος μέσα να δείξει. Εντάξει, μην παίρνουμε σε συγκρίσεις, γιατί... Είναι κάτι ενώ που δεν γίνεται στην Ελλάδα, μην τυχα χρόνια. Είναι... Καταρχήν δεν θέλω να για μένα είναι σημαντικό το ότι θα μπορέσω να δουλέψω άλλα 2 χρόνια στην ομάδα και να μπορώ μέσα από την ίδια φιλοσοφία που έχουμε με τον πρόεδρο να δουλέψουμε για να φτάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι και κυρίως με τη φιλοσοφία που έχουμε να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι σημαντικό στα επόμενα 2 χρόνια και αυτό του είπα ότι είναι ο πρώτος στόχος του κόσμου, τουλάχιστον την επόμενη σεζόν ο Ηρακλής της Super League να είναι στην ομάδα 5-6 παίκτες από τις ακαδημίες της ομάδας. Ο Μάσκαλες έχει αποδειχθεί ότι έχει την εσωσύνη τόσο σημαντικό που έχει κάνει καλά. Αλλά τόσο γρήγορη ανατρέψη. Ήταν επιλογή του Προέδρου τη στιγμή που είναι εδώ. Συζητήσαμε, συμφωνήσαμε, έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Και τι όχι. Ωραία, να αποδεχτούμε τον προπονητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Νίκο. Νίκο. Όχι, είναι του κύριου Ματζούκη. Του κύριου Ματζούκη. Μίλησε ο κύριος Παπαδόπουλος για την επέκταση συνεργασίας και θα συνεχιστεί η συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαθανασάκη για την ΠΑΕ Ηρακλής. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε ερωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε. Γρηγόρη. Ο Ηρακλής πήγε να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη FIFA και τελικώς τα κατάφερε και δικαιώθηκε. Τι μπορεί να κάνει ο ίδιος για να θωρακίσει περισσότερο την ομάδα ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω και για προβλήματα στη συνέχεια. Το πρόβλημα με τη FIFA στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, όμως το δουλέψαμε, το κερδίσαμε και τα προβλήματα σήμερα είναι πολύ πιο χειρότερα. Θα δουλέψουμε σήμερα, αύριο, Σαββάτο και Κυριακή να ετοιμάσουμε χαρτιά για την αδειοδότηση. Έχουμε πολλούς συνεργούς, πάρα πολλοί παίκτες που πρέπει να φτιάξουμε τα χαρτιά τους. Έχουμε πάει από ένα δικηγόρο στους 5 δικηγόρους γιατί μας χτυπάνε κάθε μέρα με lawsuits, not lawsuits, με χρέη, μερικά από αυτά τα χρέη δεν είναι αληθινά, έχουν διαφορετικό signatures. Έχουμε οι λογιστές δουλεύουν στα τρελή τώρα και έχουμε μια άλλη κομπανία που θα έρθει μέσα να μας κάνει οργάνωση τα βιβλία. Internal controls λέγεται. Εσωτερικό έλεγχο, ναι. Θα υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα ασχοληθεί με το κομμάτι το λογιστικό, αλλά όχι το αμυγός λογιστικό, αυτά που έχουν να κάνουν με υποθέσεις παλιών ποδοσφαιριστών, με τέτοιες οφειλές. Αν μπορούμε να περάσουμε αυτές τις 2 εβδομάδες ένα μήνα, πιστεύω μέσα σε 6 μήνες ο Ηρακλής θα είναι η καθαρύτερη ομάδα της Ελλάδος. Κάθε μέρα ο κόσμος με ρωτάει αυτό και δεν θέλω να πω κάτι για τον εαυτό μου, όμως ξέρω μπάλα λίγο. Και εγώ, άμα έχω τσακωθεί με τον δικηγόρο, δεν έχουμε, με τον προπονητή ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί, όμως του έχω πει, σου είπα, τα 10 πρώτα παιχνίδια θα τα κερδίσεις όλα. Και έχουμε 3 ισοπαλίες, μου λέει. Σε 20 τα έχουμε κερδίσει. Εγώ το ήξερα. Γιατί εγώ ήρθα εδώ στα playoffs και το ξαναλέω. Εγώ είδα τις ομάδες στα playoffs. Κοίταγα και από τον Καναδά τι γινότανε. Ήξερα τι χρειαζόταν η ομάδα. Την ώρα που είχαμε, δεν είχαμε πολύ καιρό, κάναμε καλή δουλειά. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά, μα είχαμε περισσότερη ώρα. Γι' αυτό θέλω τώρα να ξέρει όλος ο κόσμος, ο προπονητή μας είναι εδώ, θα τελειώσουμε στις 7 Ιουνίου και σε μία εβδομάδα θέλω να είμαστε έτοιμοι για το next season. Ναι.
για την επόμενη σεζόν. Σε μια εβδομάδα θα τελειώσει το πρωτάθλημα, να είναι έτοιμη η ομάδα να δει την επόμενη σεζόν. Να κάνουμε. Ναι, το περίμενα, θα το κάνουμε. Τώρα πρέπει να την τελειώσουμε την κοιλιά. Μέχρι στιγμής έχει βάλει αρκετά χρήματα στην ομάδα. Θέλαμε μια ενημέρωση και για τα έσοδα. Αν υπάρχουν πηγές εισόδων, και μία από αυτές είναι και η βουτή που έχουν βρει καθημερινά για το συγκεκριμένο σύστημα, από το οποίο η Ηρακλής ακόμα δεν έχει κάποια κέρδη. Έχει. Μπορεί να το πεις άλλη μια φορά το πρώτο. Until now you spend a lot of money to the team. Yeah. I want to ask about the money that you take. If you are satisfied and what you can do about the money that comes to the team, about the team. And, you know, the money that the team brings in. Yes. And about the boutique. Everybody asks every day about the boutique. Okay. Remember what I said the first time when I was here? We want a good team, we want it to play good, and we want sustainability. Αυτή την κουβέντα δεν ξέρω αν τη βγήκε. Βιωσιμότητα. Sustainability. Η ομάδα να μπορεί να είναι αυτάρκης. Να μπορεί από τα έσοδά της να ζει. Να έχουμε, είπε στην αρχή, μια καλή ομάδα και να μπορεί η ομάδα να είναι βιώσιμη, αυτάρκης. Yeah. Μέχρι τώρα δεν έρχονται χρήματα. Πολύ λίγα. Όμως είναι τουλάχιστον 30 κομπανίες που θέλουν να μιλήσουν τώρα, γιατί βλέπουν τον Ηρακλή να είναι διαφορετικός. Εχθές το βράδυ είχα ένα meeting στο Hyatt, με μεγάλη κομπανία, και έχει πάει στις άλλες ομάδες, έχει μιλήσει με τις άλλες ομάδες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τις μεγαλύτερες ομάδες, και λέει εμείς μας αρέσει τι γίνεται στον Ηρακλή, θέλουμε να είμαστε εμείς μαζί με τον Ηρακλή, μιλάμε τώρα για του χρόνου. Προχθές ήρθε άλλη μεγάλη κομπανία με μεγάλα λεπτά. Δεν θα πάμε με αυτή την κομπανία. Εμείς θα κάνουμε τι είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και την ομάδα του Ηρακλή. So we're in a position that we will be able to pick good companies with a good organization. Θέλει ο πρόεδρος να είμαστε σε μια θέση ώστε να μπορούμε να διαλέγουμε τις εταιρείες που θα έρθουν στον Ηρακλή να είναι χορηγοί, να είναι ό,τι με τις οποίες θα συνεργαστεί η ομάδα. In terms of the boutique, we have some problems with the trademarks, some legal problems. We're trying to sort those out so we open clean. We don't open and we're not clean legally. And we're very close to doing that. Σχετικά με την boutique έχουμε κάποια προβλήματα με τα σήματα, τα εμπορικά σήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να μπορεί να λειτουργήσει η boutique με τα προϊόντα και θέλουμε να λυθούν, οπότε όταν θα ξεκινήσει, όταν θα λειτουργήσει η boutique να είναι καθαρή, να μην έχει κάποιο πρόβλημα νομικό στη λειτουργία. Είναι τρία πράγματα που δουλεύουν οι δικηγόροι τώρα. Εμείς μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει πριν 4-5 μήνες, όμως θα δουλεύαμε όχι καθαρά. Θέλουμε όταν ανοίξουμε καθαρά και εφόσον κάναμε τόσο πολύ, ο κόσμος έχει κάνει υπομονή με εμάς, θα μαλώσουμε λιγάκι με τον κύριο Συντελίδη, όμως πιστεύω οι φανέλες μας και τα ρούχα μας θα πάνε πάρα πολύ σε τον πρώτο μήνα πολύ κάτω, so it's affordable for the people. Όταν θα βγουν οι φανέλες θα είναι πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες θα είναι πολύ χαμηλές. Θα είναι χαμηλές. Θα μπορεί κάποιος να μπορεί να τα αγοράσει. Ναι, προσθέτω. Θωμάς Μίχος. Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σε τι φάση βρίσκεται και αν θα υπάρξει την χρονιά, και εφόσον πρέπει να θωρακίσει εξωγραφικά την ομάδα σχετικά με τη διατησία στα play-off. Για τα νούμερα που έχω τίποτα.
Δεν καταλαβαίνω. Με φέρθηκε άστον πάγκο μου πήκε. Δεν λέγαμε δύο, ε, με φέρθηκε άλλο. Με The first question about the electronic ticket, we've been working on that. Our lawyers have vetted everything. We signed a contract, and we found out that the contract we signed with the company we signed, their technology is not compatible with the infrastructure of Kaftanzoglio. So yesterday, we took a new company that said that they worked at Kaftanzoglio, and it seems in Greece, we have to go here, 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 and nobody gives us a clear answer. So our lawyer's working on it. Mr. Sindelidis is working on it. We have other people working on it. And we, you see, there's a main frame computer system that, is in Athens that hits, 5 stadiums in Greece. So we have to be compatible with that mainframe, system. Είχαμε υπογράψει ένα συμβόλαιο για το ηλεκτρονικό εισιτήριο με μια εταιρεία, όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν συμβατή η τεχνολογία η δική τους με τις υποδομές του Καφτατζογλίου. Και οπότε μόλις χθες έγινε μια νέα επιλογή εταιρείας, η οποία μπορεί να δώσει την, έχει την συμβατότητα με το Καφτατζόγλιο και επίσης θα είναι μια εταιρεία η οποία δίνει ήδη, παρέχει ήδη σε 5 γήπεδα στην Ελλάδα υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτήριου και οπότε θα μπορεί να παρέχει και στον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το χρονικό αυτή τη στιγμή. Να συμπληρώσω κάτι για το εισιτήριο. Το πρόβλημα είναι όπως όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, 3 χρόνια έγινε αυτή, ανέλαβε μια εταιρεία και έκανε σε 5 γήπεδα. Μέσα σε αυτά τα γήπεδα ήταν και το Καφτατζό. Αλλά το χρησιμοποίησε ο Ηρακλής όταν ήταν στην Αλφαεθνική. Μετά σταμάτησε. Ζητήσαμε, αφού υπέγραψε ο κ. Παπαθανασάκης με μια καινούργια εταιρεία, δεν υπήρχε συμβατότητα. Ζητάμε από το Υπουργείο Αθλητισμού, αφού η πρόθεσή του είναι να ισχύσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση. Περιμένουμε την απάντηση να μας. Γιατί το κεντρικό σύστημα βρίσκεται στην Αθήνα. Δηλαδή το Καφτατζόγλιο παίρνει με το λογισμικό, βρίσκεται στο ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ θέλει να το χρησιμοποιήσει, δεν το χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί αυτό είχε γίνει για την Super League. Για 4-5 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν το OK και να προχωρήσουμε με τη θέση. Υπάρχει εγκατασκευμένο το σύστημα στο Καφτατζόγλιο. Το θέμα είναι το λογισμικό. Today, to answer your second question, we met with, I don't know if you've seen the people here today, did you see some people here? The staff? Είχε μια συνάντηση με όλους τους ανθρώπους της ομάδας, με όλο το προσωπικό και το Αναστάξη νωρίτερα, στην συνέντευξη τύπου. Και έχω ερωτήσει σε όλοι που είναι με τον Ηρακλή, μην μιλάμε για τους διαιτητές, μην μιλάμε για κόσμο να θέλουν να κάνουν πράγματα που δεν είναι σωστά. Το μυαλό μας πρέπει να είναι να τελειώσουμε το finish line. Στο τερματισμό, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το μυαλό μας πρέπει να είναι πώς θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα έτσι όπως πρέπει. Και κάθε φορά που σκέφτομαστε αυτούς και οι παίκτες, πάει στους παίκτες, νευριάζουν οι παίκτες μας, παίρνουν κάρτες. Το μυαλό μας πρέπει να είναι focus, να πάμε μπρος και να μην τους σκεφτόμαστε αυτούς. Πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο μας, να μην σκεφτόμαστε το θέμα της διαιτησίας, να μην αποσπούμε την προσοχή των ποδοσφαιριστών, ούτε και κανένας άλλος να μην το έχει στο μυαλό του. The best offense is our team and what we've been doing. Η καλύτερη επίθεση από τη δική μας πλευρά είναι η ομάδα μας και είναι αυτά που έχει πετύχει. Και θέλουμε τον Ηρακλή να είναι διαφορετική.
εθνική ομάδα από όλες τις ομάδες. Και άμα θέλουν η άλλη, η Ελλάδα, να έρθει να είμαστε σαν και εμάς, μια ημέρα θα ήταν πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως, άμα χρειαστούμε να... How do you say, πόλεμο, war. Yeah. Άμα χρειαστούμε να πάμε για πόλεμο, είμαστε έτοιμοι. Γιάννη. Λοιπόν, Ασάκης έχει πει πολλές φορές του αρέσει η ομάδα, του αρέσει ο πόλεμος, του αρέσει η πόλη. Μπορεί να μας πει τι δεν του αρέσει τον Ιάκλη, σε οργανωτικό, λειτουργικό, ακόμα και από τους πόλεμους. Σκοτεινόν ήταν η ομάδα, τα γυναικείς, τα βιλάκια, τα πιλάκια, τα πιλάκια, τα πιλάκια. Είπα να πω ένα joke, όμως το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει είναι τα κολόνια του, τη σαπούνια του προπονητού. Δεν μπορούσα να αναπνέψω τώρα που ήταν δίπλα μου, γιατί έχω μεγάλες αλλεργίες. Άμα κοιτάξετε έξω από το παράθυρο, αυτό είναι dream. Έχουμε κάνει κάτι που είναι... ξέρω και στην Ελλάδα και στον Καναδά ο κόσμος έχει τρελαθεί από αυτό που έχουμε κάνει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τι δεν μου αρέσει είναι αυτά που τώρα γίνονται με αυτούς που μας τυπάνε αβέρτα. Θα τα τελειώσουμε αυτά και σήμερα στο meeting μας, και χτες το βράδυ είχα meeting με φιλάνθρωπους, να ετοιμαστούμε να μην μας κάνουν, να είναι έτοιμοι να κοιτάνε, να μην μας κάνουν σομποτάζ, να μπουν μέσα άλλοι που δεν είναι Ερακλείδες. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω στο γήπεδο πρέπει να πάμε πόλεμο, όμως έξω από το γήπεδο να δουλέψουμε όλοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει απάνω. Αυτά δεν μου αρέσουν. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε στον Ηρακλή beautiful people. Έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους. Τα παιδιά που παίζουν για τον Ηρακλή είναι beautiful. Είναι, το character του είναι πολύ καλό. Και τα παιδιά που παίζουν έχουν πολύ καλούς χαρακτήρες. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και ο προπονητής είναι καλός. Όλος ο κόσμος. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που βοηθάει. Έχει παίξει 312 παιχνίδια για τον Ηρακλή. Έχω συναντήσει veterans που θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε μαζί με το veterans του Καναδά. Και είναι κάτι πολύ καλό που γίνεται. Αυτό θα το δει ο κόσμος σε 3 χρόνια. Δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και θα προσπαθήσουμε να πάμε λίγο καλύτερα. Θωμάς, καλέσεις. Μετά Γιώργος. Εσύ με ερώτηση, Γιώργος. Αυτό το διοικητικό σχήμα... Ναι, Θωμά. Αυτό το διοικητικό σχήμα έχει θετικό κάτι μικρό, θα μου γνωρίσω. Θέλω να ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στα Ηρακλής. About the family, if you are satisfied, are you all very speaking? Yes. 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 Με θύμισε πως εσύ είπες για τη δουλειά και είπα για την μάνα μου, πως δεν είναι η μάνα μου ξέρει. Αυτό με χτυπήσανε στην Αθήνα όταν πήγα για τη Λάισα. Θα πρέπει να προσέξουμε πως απαντάω.
Όπως η ομάδα και τα γραφεία χρειάζονται βοήθεια. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, έχουμε εκείνη την κομπανία που θα μας βοηθήσει να βάζουμε πράγματα στη θέση τους. Έχουμε ένα δικηγόρο που κοιτάει τι γίνεται μέσα στα γραφεία. Δουλεύει με τον κύριο Συντελίδη πολύ close. Είπαμε από την αρχή αυτό το χρόνο με τι έχουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το χρόνο με τι έχουμε και με το Super League μπορεί να είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Γιώργο, τελευταία ερώτηση μετά ο Αχιλλέας για να τολμήσω. Ο Πρόεδρε, φέτος έγινε ένας σχεδιασμός της ομάδας με νέα παιδιά κυρίως και λίγους έμπειρους επειδή ήταν περιορισμοί. Λύγησε καλό στην ομάδα. Εδώ στην Ελλάδα συνήθως περισσότερες ομάδες αλλάζουν 15 ποδοσφαιριστές και παραπάνω σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Αυτό το μοντέλο είναι κάτι που δεν τους αρέσει. Θα προτιμήσετε ένα μοντέλο σαν αυτό με νέα παιδιά ή επειδή θα αλλάξουν τα πράγματα θα πάτε σε πιο... With young players, what we're gonna go to take experienced players to change the squad. People have life. Τι ο χρόνος θα είναι περίπου ίδιος. Πολύ. Η ομάδα μας έχει ένα καλό base. Έχει καλή βάση. Καλή βάση. Έχουμε κάνει identify που χρειαζόμαστε να είμαστε πιο γεροί. Έχουμε ψάξει τι παίκτες θα φέρουμε μέσα άμα είναι plan A. Or plan B. Άμα πάρουμε την αδειοδότηση, πώς είναι, αδειοδότηση ή δεν πάρουμε την αδειοδότηση. Έχουμε αρχινήσει, γι' αυτό φέραμε μέσα τον Ρουγάλα. Το Ρουγάλας. Yeah. Έχουμε δύο πλάνες. Όμως δεν χρειαζόμαστε να φέρουμε πάρα πολλοί παίκτες. Και εγώ θα μου άρεσε να είχαμε μια ομάδα να μην... Άμα χρειαστούμε να κάνουμε αλλαγές θα τις κάνουμε, όμως να έχουμε ένα καλό base, να είναι οι παίκτες να αισθάνονται τον Ηρακλή και να μην είναι τζίψεις να φτάνει με ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα. Άμα χρειαστούμε κάποιον θα τον εφέρουμε. Έχουμε αναγνωρίσει που χρειάζεται η ομάδα ενδυνάμωση, που θα χρειαστεί μάλλον ενδυνάμωση και έχουν καταρτηθεί ουσιαστικά δύο πλάνα. Το ένα έχει να κάνει που σχετίζεται με την αδειοδότηση. Στη μία περίπτωση, αν θα έχει ομάδα αδειοδότηση, θα κινηθεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Στην περίπτωση που δεν θα έχει αδειοδότηση, θα κινηθεί με άλλον τρόπο. Από εκεί και πέρα, όμως, πάντα θα θέλουμε να έχουμε μια καλή βάση, ένα κορμό ποδοσφαιριστών. Και επίσης, δεν θέλουμε να έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι, όπως χαρακτήρισε, αλλά είναι μετακινούμενος. Ας πούμε, την κάνω σε. Για ένα χρόνο να έχω στην ομάδα, να υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές να μένουν για περισσότερο. Μα τον χρειαζόμαστε για τον Ηρακλή για that time. Okay, όμως θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα, να μην φεύγουν παίκτες, προπονητές, να γίνεται τρέλα. Θέλουμε μια κάτι ωραίο. Να είναι ομάδα ουσιαστικά με την πραγματική έννοια της λέξης, όχι την τυπική. Εμείς μπορεί να μην έχουμε το καλύτερο ταλέντο της Ελλάδος, όμως παίζουμε σαν ομάδα. Παίζουμε δυνατά. Αχιλλέα, τελευταία ερώτηση. Θα σας παρακαλέσω. Το καλοκαίρι όταν ξεκινούσε το εγκληματικά και είχατε πει στους αμπελόχητες εδώ ότι συγκέντρωσε ότι εμείς θα παίξουμε στο μας κήπεδο. Έχει ξεκινήσει κάτι, υπάρχει κάτι σε εξέλιξη για αυτό το κομμάτι. Έχετε ενημερωθεί, γνωρίζετε πολλά πράγματα γι' αυτό. Έχει γίνει ένα βήμα προς αυτούς. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης της πολιτικής στην Ελλάδα έχει πολύ στο θέμα. Στέγη, θα κλείσω την πλήρη να σκέφτε. And you have made something step all because of the political...
energy and playing things like that, but the problems in here is happening. And what you are planning to do? Έχω κάνει meetings και τώρα που ήρθα. Κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια ημέρα δικό μας στάδιο. Δεν έχει να κάνει τίποτα η κρίση, γιατί μπορούμε να φέρουμε χρήμα από έξω να βοηθήσει. Το πρόβλημα είναι πρέπει να είναι εντάξει τα πράγματα με το amateurs. Με τον αεροστέχνη πρέπει να είναι και τα πράγματα εκεί. Και όταν ξαναγυρίσω, μπορεί να έρθω για 2 μήνες και εγώ ρωτήσει και θα πάρω κάτι τηλέφωνα σήμερα να κάνουμε setup meetings, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι να έχουμε τη γη, να μην φοβόμαστε να μας πάρουν τη γη και τα λεφτά τα βρίσκουμε. Δεν είναι τα λεπτά, είναι κρίση. Εγώ πιστεύω, άμα το κράτος μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό, είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, γιατί τα λεπτά μέσα θα κάνει create jobs. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, άμα θα μπορεί να έχουμε μια βοήθεια από το κράτος στο κομμάτι προφανέστατα το νομικό που είναι αυτός το μπλέξιμο το μεγάλο του ερευνητή. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε focus στην ομάδα και να είναι stable αυτά που κάνουμε. Ύστερα εγώ μπορώ να φέρω βοήθεια από έξω. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί στην ομάδα για να μπορεί να είναι σταθερή η ομάδα και οπότε στη συνέχεια το θέμα του γηπέδου μπορεί να μας απασχολήσει. Και χτες με αυτή την κομπανία που μίλαγα λένε και εμείς το δικό τους κράτος μπορεί να φέρουν και αυτή η βοήθεια και προχθές ήμουνα με έναν σοβαρό Έλληνα και λέει άμα κάνετε κάτι και εμείς σαν Έλληνες έχουμε κόσμο που μπορεί να κάνουν pitching. Να συμμετέχουν. Να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο. Νομίζω Γρηγόρη, χαιρετίζεσαι. Πάνω σε αυτό κάτι το ξέρεις το ποσό, το ότι είναι υπέροχο για το εργαστήριο. Ναι, είναι τώρα θα πούμε σε νομικές λεπτομέρειες που δεν έχουν νόημα κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Επειδή η σημερινή μέρα ήταν η μέρα και της αναβλήρωσης του κόμπους, έχετε κάνει αντίστοιχες επιχειρήσεις με το team το δικό του ή με άλλους ανθρώπους που το κοινό με άλλους ανθρώπους που θα είναι στην ομάδα ή ακόμα ή ξεκίνησε τα αρχικά από τον κύριο Παπαδόπουλο και αυτό συνεχίζεται. Όταν μιλάγαμε εχθές, ο άνθρωπος δεν μιλάγε για τον εαυτό του. Μίλαγε για τον κόσμο που είναι γύρω του, δεν ξέρω να στα πω, ήταν κατά trainers, the assistant coaches. Να τους βοηθήσουν να πάρουν λίγο παραπάνω, να πάρει άλλον έναν άνθρωπο. Θα είναι δικό του δουλειά και μιλάει και με τον κύριο Σιντελίδη και θα... αρχινήσαμε με τον προπονητή μας. Ωραία. Πάρε, τελευταία ερώτηση, έτσι. Η ανανέωση του πάντες δεν είναι η πρώτη χρονιά του πόλου. Έχεις, είχε... Κανόμιστα. Τι είπα, θα δούμε. Κανόμιστα, είναι κόντρα. Πώς. Προχθές πήγαμε έξω σε ένα μέρος πήγαμε για τον Γιώργο και πήγα εγώ κοντά στο Wanderson και του λέω ήθελα να δω πού είναι το μυαλό του και λέω θέλω να υπογράψεις με την ομάδα και εσύ και ο προπονητής
κάποιους άλλους παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλια τους και του λέω ποιος θα είναι πρώτος, εσύ ή ο προπονητής. Λέει, the coach. So, είδα το χαρακτήρα του, ήταν, μου άρεσε τι είπε. Εμείς τον θέλουμε τον Wanderson, όμως κοιτάμε και αλλού για πολλούς παίκτες. Γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει από τώρα ως το Ιούνιο. So, ετοιμαζόμαστε, όμως εμείς τον θέλουμε τον Wanderson. Είχε respect για τον προπονητή που μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much.